πριν 2,5 μήνες σε ένα εστιατόριο συναντάω τον κολλητό, τον κουμπάρο ενός στελέχους της ΠΑΕΠΑΟ. Σοβαρός άνθρωπος, που είχε γυρίσει από Ρουμανία, έχω κλείσει τον Γκαρσία στον ΠΑΟ. Δεν μπορώ να βγάλω από τέτοια είδηση, διασταυρώνω από 50 μεριές. Ξέρουν αρκετοί τις κουβέντες που έχουν γίνει με τον Λουτσέσκου, δεν βγαίνει κανένας να πει τίποτα. Προφανώς και είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ και δημοσιογράφοι και άνθρωποι του ΠΑΟΚ που δεν θέλουν να βγάλουν αυτή την είδηση, μη χαλάσουν τα αποδυτήρια στον ΠΑΟΚ. Επειδή εγώ ούτε ΠΑΟΚ είμαι ούτε Ολυμπιακός ούτε Άρης, στα παπάρια μου τα αποδυτήρια των ομάδων, και αν θα πω κάτι το οποίο είναι αλήθεια, όπως για παράδειγμα πριν κάποιο καιρό, είπε ότι ο Σαββίδης δεν έρχεται στην Ελλάδα γιατί έχει πάθει καρδιακή προσβολή και έχει πρόβλημα. Που το ξέρεις και που το είδε, τις γνωστές μαλακίες, τις γνωστές ιστορίες. Εγώ ο Σαββίδης δεν έρχεται. Σε μια φωτογραφία τον είδανε που έκανε τον εμβόλιο, το εμβόλιο και λένε τον είδαμε πολύ, λέει, αδύνατο. Αυτά το λέω είναι προσωπικά δεδομένα, δεν λέω τέτοια πράγματα. Τι σας νοιάζει σας, άμα θέλω το πει ο ίδιος. Τέλος πάντων για τον Λουτσέσκου, το έχουμε πει εδώ και 2,5 μήνες. Είχα βγει να το πω και ενημέρωσαν την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το διέψευδε φωναχτά. Μη χαλάσει το κλίμα και παπαριές. Το ξανά πάλι 3-4 φορές και μάλιστα από τον Νίκο τον Κουλιανό ενημερώθηκα πριν 15 μέρες ότι κάποιος ρασβάν ψάχνει σπίτι στο Πανόραμα. Ρουμάνος. Τα μάθε αυτά ο Γκαρσία και στο παιχνίδι με τον εδώ με την Τρίπολη άρχισε να βρει τη διοίκησή του. Το αποτέλεσμα είναι να πάει να πάρει το κύπελο και πριν γίνουν όλα αυτά οι δυτικές συνοικίες ήρθαν και με βρήκαν και μου είπαν εμείς θα καθαρίσουμε τα σκατά από τον ΠΑΟΚ με τον Παύλο τον Γκαρσία να μπροστάρεις. Δηλαδή αυτοί που κλέβουν το Σαββίδι θα τους γαμίσουμε τα ράματα. Έτσι είπαν αυτοί. Και θα έρθει το καλοκαίρι που θα γίνουν αυτά μου είπαν. Τους πίστεψα. Το καλοκαίρι ήρθε γιατί ο Γκαρσία με τις δυτικές συνοικίες να φάνε λάχανο τους κλεφταράδες της διοίκησης έρχεται η διοίκηση και τρώει τον Γκαρσία. Που σημαίνει ότι ούτε εγώ μπορώ να κρατήσω τον Γκαρσία στον ΠΑΟΚ, ούτε οι οργανωμένοι, ούτε οι δημοσιογράφοι μπορούν να έχουν καλή σχέση μαζί του, παρά μόνο η δουλειά του. Τα αποτελέσματα, η δουλειά του κτλ. Τα αποτελέσματα δεν ήταν άσχημα. Παρά τα αυτά, η διοίκηση γνώριζε ότι ο Γκαρσία ετοίμαζε πράγματα εναντίον της και τον έστειλε αδιάβαστο. Με τη γνώση του Σαββίδη. Ο Σαββίδης δεν μπορεί να μην τα ξέρει αυτά. Και σήμερα, πόσο του μηνός έχουμε χάρη, 27, 26, 4,5, 5 παρά 20, ο Χάρης Εμμανουλίδης έχει έρθει από το ρεπορτάζ, βγήκε ο Γκαρσία και λέει όλα καλά. Τι όλα καλά, μαλάκα. Έχει πάρει την ομάδα Λουτσέσκου. Τι όλα καλά. Το όλα καλά, τώρα για να τελειώσω γρήγορα με αυτό το θέμα, είναι το εξής. Ο Γκαρσία φεύγοντας από τον ΠΑΟΚ ή μη φεύγοντας από τον ΠΑΟΚ, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, θα στεναχωρέσει κάποιος. Ή θα στεναχωρέσει τους οργανωμένους οπαδούς παίρνοντας λεφτά και ρήτρα σιωπής και πόστο με καλά χρήματα να μην μιλήσει. Ή θα μιλήσει σε μια συνέντευξη που θα γίνει την Τρίτη, και σε ψηλά για γνάντε δηλαδή την Τρίτη, Τετάρτη έχουμε τώρα Τρίτη θα γίνει συνέντευξη, θα έχουν περάσει 5 μέρες, θα έχει ξεθυμάνει το θέμα. Βγήκε και ξεσκεπάσει μια κακή δήλωση και θα στεναχωρέσει τον πρόεδρο. Τι πιστεύω εγώ. Αλλά μέσα στον πρόεδρο και στους οργανωμένους οπαδούς, ο Γκαρσία θα στεναχωρέσει τους οργανωμένους οπαδούς. Χωρίς να ξέρω λεπτομέρειες, του είπε του Γκαρσία μείνε, πάρ' τη δεύτερη ομάδα, πάρ' τις ακαδημίες, πάρ' τα 240 χιλιάρικα και ξεκινάμε όταν πάρεις και το δίπλωμά σου να μπούμε μέσα στην νέα τούμπα του κόλτα 9 μέρα. Αν έχει αρχίδιο ο Γκαρσία, θα σηκωθεί και θα φύγει. Θα πάει στην Οσασούνα, στη Μοσασούνα, τη Μουνασούνα, όπως τη λένε. Και θα πει στον κόσμο ότι ξέρεις κάτι, αυτοί εδώ
κάνουν ράνου, τις μεταγραφές, τον Ατάλ, αυτά που λένε οι διοικούντες, οι οργανωμένοι, συγγνώμη. Επειδή όμως ο Γκαρσία την έχει δει Πασόκ στην Ελλάδα και έχει βρει τα βυζιά με την Αγελάδα με τα 12 βυζιά, τον ΠΑΟΚ δηλαδή, και δεν τολμάει να κάνει βήμα παραπάνω, θα μείνει στο ΠΑΟΚ, θα πάρει πόσο, θα πάρει τα λεφτά και θα πάρει τη ρήτρα σιωπής. Και οργανωμένοι για άλλη μια φορά, οι άνθρωποι, άλλη μια φορά, θα βρεθούν προδομένοι από ένα ακόμα προπονητή ο οποίος βγήκε να μιλήσει, μίλησε αλλά δεν μίλησε. Με άλλα λόγια, μαρμίτα, όλα είναι χρήμα, υποθέτω, θα τα πάρει, δεν μιλήσει. Και θα στεναχωρέσει τους οργανωμένους οι οποίοι πίστεψαν ότι μπορούν αυτοί να φάνε την αυλή του Σαββίδη. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα.